λίγο με την ομάδα, μάλλον δεν κυλάει σε ζώνη όπως θα ήθελα να κυλάθει, τι συμβαίνει και τι σκέφτεσαι για τη συνέχεια? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε όντως σε μια δύσκολη θέση. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τους στόχους μας. Δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε, ότι αυτό ήταν το τέλος μας. Η ομάδα όντως προέρχεται από κάποια κακά αποτελέσματα. Είμαστε όλοι πεπισμένοι όμως ότι μπορούμε να τη γυρίσουμε αυτή την κατάσταση και είναι στο χέρι μας και μόνο στο χέρι μας. Δίνουμε κάθε μέρα το καλύτερο αυτό μας στην προπόνηση, να γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να δεθούμε ακόμα πιο πολύ στα αποδυτήρια και με τη βοήθεια του κόσμου, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να βρίσκεται στο πλευρό μας δύσκολα, μπορούμε να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση προς το μέρος μας. Ναι, επειδή είναι μια περίοδος τώρα ανασυγκρότηση, ανασύνδεξη, να το πούμε καλύτερα, για τον ΠΑΟΚ. Και επειδή το μεγάλο πρόβλημα είναι το γκολ, αυτό δεν είχε ο ΠΑΟΚ, σε πολλά μάτια είχε πολλές ευκαιρίες να σκόραρε. Έχετε καταλήξει σε ποια πράγματα πρέπει να τα αλλάξετε για να είναι πιο παραγωγικό σε γκολ ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, το γκολ είναι. Είναι κάτι που βγαίνει στον καθένα. Είναι κάτι προσωπικό, κάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, κυρίως με την προσωπική μου άποψη. Και πιστεύω ότι ο καθένας μέσα του πρέπει να ψάξει κίνητρα ώστε να βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η ομάδα διαθέτει μεγάλους εκτελεστές. Το θέμα ότι δεν σκοράρουμε είναι, πιστεύω, ψυχολογικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω όταν αρχίζουν να έρχονται τα αποτελέσματα, θα λυθούν τα πόδια μας και το γκολ θα έρχεται πολύ πιο εύκολα. Άρα χρειάζεται ψυχολογία. Ψυχολογία και νίκη για να αρχίσει μια άλλη διαφορετική κατάσταση. Ναι. Αυτό το έχετε συζητήσει μεταξύ σας στα αποδυτήρια? Εννοείται, τα συζητάμε όλα. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει μέσα από αυτές τις συζητήσεις που κάνετε? Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Κοιτάξτε, ότι τα συζητάμε, ναι, μεν. Αλλά στα τελευταία μας βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να σκοράρεις. Το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι. Είμαστε όμως πεπισμένοι, είμαστε όλοι όμως, ότι μέσα από τη δουλειά και από την ψυχολογία, αυτό που είπα και πριν, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Έτσι έρθει και το σκοράρισμα. Για να τα ακούσει και ο κόσμος, ειδικά στο τομέα του σκοραρίσματος, όταν ένας παίκτης κάνει γκολ, κάνει ευκαιρίες, αρκετή παίκτης, λειτουργείται ομαδικά μέσα στα αποδυτήρια, λειτουργείται συμβουλευτικά ο ένας προς τον άλλον, παροτρύνεις εσύ ένα συμπαίκτης του, κάποιος συμπαίκτης σε εσένα, για να αποβάλει αυτό το άκουσο, αυτή την αρνητική ψυχολογία που μπορεί να προέλθει? Κοιτάξτε, έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις σε ποδοσφαιρική τους καριέρα. Ο καθένας από αυτούς ξέρει με τι τρόπο θα χειριστεί το άμα χάσει, άμα θα βάλει ένα γκολ. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα και ο ένας βοηθάει τον άλλο. Προσπαθούμε να ανεβάζει ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Και όπως είπα και πριν, ότι είμαι σίγουρος, δηλαδή, ότι το γκολ θα έρθει στα επόμενα παιχνίδια. Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα εξαφανιστικά, τις διακοπές πρωταθλήματος, τους περιορισμούς στο γύρο του σπίτι του κ. Πίκα, όλα αυτά πώς τα συζητάτε και τι λέτε και στα παιδιά που είναι από άλλες χώρες? Κοιτάξτε, τα παιδιά από άλλες χώρες δεν μπορούν να το καταλάβουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι για κάτι που μας λυπεί εμάς ποδοσφαιριστές. Να ξέρεις ότι μπορεί να μην παίξει την Κυριακή ή μπορεί να διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που υδρώνεις καθημερινά. Είναι η δουλειά σου και δεν γίνεται να σου την παίρνουν. Κοιτάξτε, όμως είμαστε σίγουρα με αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν το υγιές ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν για το καλύτερο, να γεμίσουν πάλι τα γήπεδα και ας γίνει κάτι καλό επιτέλους. Σαν Γιάννη, σε ευχαριστούμε τον ρόλο που έχεις φέτος στην ομάδα. Καθημερινά προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό του εαυτού μου, αλλά πρώτα της ομάδος. Ο προπονητής είναι αυτός που θα κρίνει άμα θα πρέπει να παίζω ή όχι. Προσωπικά θα μπορούσα να τα πάω ακόμα καλύτερα, αλλά είναι αρχή της σεζόν, προς τα μέσα, και είμαι πεπισμένος ότι σίγουρα και εγώ προσωπικά μπορώ να τα πάω ακόμα πολύ καλύτερα. Γιάννη, πρακτικά η ψυχή είναι στο χέρι μας να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Πώς μπορεί να μικρύνει η ψαλίδα των 10 βαθμών στο πρωτάθλημα, η κατάσταση του Europa League, έτσι όπως έχει δημοσιευθεί με την Κάρα Παπλώνα, να έχει το πρώτο λόγο μετά την Φιωρεντίνα? Πρακτικά πώς μπορεί να αλλάξει πέρα από την ψυχολογία αυτό? Όπως είπα και πριν, δεν τα παρατάμε ποτέ. Έχουμε δύο ομάδες να γυρίζουν πρωταθλήματα και στις τελευταίες 5 αγωνιστικές να είναι 10 βαθμούς πίσω και να το γυρίζουν. Όσο υπάρχουν πιθανότητες, είμαστε αναγκασμένοι να παλεύουμε για τους στόχους μας. Και στο Europa League έχουμε πιθανότητες, οπότε
είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί στα δύσκολα η ομάδα έχει δείξει ότι έχει χαρακτήρα, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και με αυτή την οτροπία πρέπει να συνεχίσουμε στα επόμενα παιχνίδια και σε κάθε στόχο μας. Πώς εισπράττετε εσείς οι ποδοσφαιριστές, ειδικά που παίζετε τη μέση και μπροστά, αυτή την έντονη κουβέντα για μεταγραφές? Γράφουμε και εμείς, το λέμε, θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, ψάχνει ομάδα, θέλει παίκτες να βάζουν γκολ. Αυτό είναι ένα κίνητρο παραπάνω για εσάς να δείξετε κάτι καλύτερο? Θεωρείτε ότι σας αδικεί λίγο αυτή η κουβέντα? Πώς το εισπράττετε? Δεν μπορώ να σας πω ότι το εισπράττουμε με κάποιο τρόπο. Κοιτάω, όπως και κάθε ποδοσφαιριστής που είναι στην ομάδα, τον εαυτό του και να γίνεται καλύτερος μέσα από την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι μας επηρεάζει σε κάποιο βαθμό αυτό το πράγμα.